Να δούμε το τι θέμα. Έχει γίνει, Νίκο, μα και στο άλλο υποχώρητο. Εκεί οι άνθρωποι παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν να πιούν νερό. Δεν μπορούν νερό. Να πιούν νερό. Είναι μολυσμένο το νερό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, καθυστερούν και πολύ οι λύσεις. Να βρεθούν λύσεις. Εκεί είναι ο Γιάννης ο Ρήγος να μας πει τι λέει ο κόσμος και βεβαίως τι λέει η πλευρά του Δήμου. Έλα, Γιάννη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μπάγια. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Αλεποχώρι, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρότητα το πρόβλημα με την έλλειψη υδροδότησης στην περιοχή. Τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ των κατοίκων, δεν έχουν νερό, δεν μπορούν να πιούν νερό και αναγκάζονται να πληρώνουν βιτία για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Να ακούσουμε. Σύμφωνα λοιπόν, να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η περιοχή εδώ πέρα χωρίζεται σε δύο δήμους. Όσον αφορά τους κατοίκους λοιπόν του Δήμου των Μεγαραίων, έχουν χορήγηση νερού από ιδιώτη. Από νερουλά, που λέγαμε παλιά. Από νερουλά. Σωστά. Αλλά με βιτίο. Και λόγω του μονοπωλίου της περιοχής η τιμή είναι αρκετά αυξημένη. Αξίζει να αναφέρουμε. Για πες μας την τιμή, να μας πεις την τιμή. Η τιμή. Ξεπερνάει το 1 ευρώ, κοντά με το ΦΠΑ ξεπάει στο 1,20-1,40 με όλα τα δημοτικά τέλη. Ναι. Ενώ στην Αθήνα πιστεύω το νερό είναι 30 λεπτά. Ναι. Το Αλεποχώρι του Δήμου Μεγαραίων δεν έχει πρόβλημα, υδρεύεται από ιδιώτη με αυτή την τιμή. Το Αλεποχώρι του Δήμου Μάνδρας δυστυχώς υδρεύεται από μία γεώτρηση δημοτική. Ναι. Αυτή η γεώτρηση και όλες οι υπόλοιπες γεωτρήσεις έχουν στερέψει. Ναι. Το 1 δέκατο περίπου των σπιτιών έχει νερό. Και όλο το υπόλοιπο Αλεποχώρι δεν έχει καθόλου νερό μήνες τώρα. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Περιέχει το νερό της δημοτικής γεώτρησης εξασθενές χρώμιο, που όπως καταλαβαίνετε είναι συσσωρευτικό στον οργανισμό και καρκινικό. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Βγήκε μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με τα χίλια ζόρια πιέσαμε τη Δημοτική Αρχή ώστε να κάνουν κάποια έγγραφα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βγήκε μια επιχορήγηση άμεση, αυτό πρέπει να το πούμε, από το Υπουργείο Εσωτερικών, 170.000 ευρώ, ώστε να μπορέσει να μπει η αφαλάτωση στο Αλεποχώρι. Δυστυχώς κόλλησε στη γραφειοκρατία, σε νομικά προβλήματα αναθέσεων κτλ. Από μια άλλη εταιρεία έχουν γίνει ασφαλιστικά μέτρα και το πετύχανε. Μάλιστα. Η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια 3 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα κρατήσει ούτε ξέρουμε εμείς πόσους μήνες. Πόσα χρόνια. Με όλα τα υπόλοιπα. Πόσα χρόνια. Το Αλεποχώρι, πόσα χρόνια δεν έχετε νερό κανονικό. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια το πρόβλημα είναι στο 90%. Μάλιστα. Δεν έχει το Αλεποχώρι νερό. Έχουν καταστρέψει το στολίδι της Αττικής, κλείνουν τα μαγαζιά, δεν ενοικιάζονται σπίτια, δεν κατεβαίνει κόσμος, έχουν παρατήσει τα σπίτια τους, απεριποίητα, δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Αυτό, κύριε Κοτσούλα, υδρεύονται με τα χίλια ζόρια από τις υδροφόρες. Γιάννη, διευκόλυνέ μας με τους καλεσμένους σωστά. σου. Αυτή είναι η μία πλευρά. Εμείς οφείλουμε ναι. να ρωτήσουμε και να ακούσουμε Φεδέως. Την άλλη πλευρά. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Στάθης Ραγκούσης. Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου, καλημέρα, κύριε Ροντάκο, καλημέρα σε όλους μας. Τι γίνεται, κύριε Ραγκούση, τώρα εκεί με το νερό? Όπως προανέφεραν και οι κάτοικοι, είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει την περιοχή για χρόνια. Επειδή το Αλεποχώρι του πρώην Δήμου Βιλίων, Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, υδροδοτείται με δημοτικό δίκτυο και με γεωτρήσεις, οι οποίες χρόνο με το χρόνο στερεύουν. Ναι. Εντοπίσαμε το πρόβλημα η νέα διοίκηση από τις αρχές του 2015. Ναι. Και προχωρήσαμε, αφού κάναμε και αναλύσεις για πρώτη φορά της ποιότητας του νερού, τότε εντοπίστηκε ότι υπάρχει και εξασθενές χρώμιο. Ζητήσαμε από την περιφέρεια και από τα υπουργεία. Προφανώς, κύριε Ραγκούση, μου ξέρετε τι σημαίνει χρώμιο, εξασθενές χρώμιο. Να μην σας πω εγώ, το ξέρετε πολύ καλά και με τις αναλύσεις. Το γνωρίζουμε και γι' αυτό. Όχι μόνο για να το πιούν οι άνθρωποι, αλλά και για να πλύνουν τα τρόφιμα. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, κάνει να κάνω μπάνιο με αυτό το νερό. Ερώτηση. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός για αυτό το θέμα. Εμείς ήμασταν. Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη του εξασθενούς χρωμίου μέσα στο νερό ήταν κάτι που όταν το εντοπίσαμε το Σεπτέμβριο του 2015, όταν το έγιναν εκεί αναλυτικές μετρήσεις για να δούμε και την ποιότητα του νερού, ενημερώσαμε αμέσως και τους κατοίκους αλλά και τα αρμόδια υπουργεία για να βρουν λύσεις στο πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, αυτό μας ξεπερνάει. Δεν είναι θέμα
νέων γεωτρήσεων. Είναι θέμα να μεταφερθεί νερό της ΕΙΔΑΠ με αγωγό από τα Μέγαρα και να υδροτοτευτεί με καθαρό νερό. Ναι, αλλά τόσα χρόνια δεν έχει γίνει αυτό. Χρυσοπληρώνουν το νερό οι άνθρωποι. Όταν λέει ένα 20 και στην Αθήνα το βρίσκεις 30 λεπτά, είναι ληστεία. Να σας, είναι κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το Δήμο. Ο αγωγός αυτός πρέπει να κατασκευαστεί. Είναι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων. Πρέπει να γίνει μέσα στο Δήμο Μεγαρέων ο αγωγός αυτός. Έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Αττικής να κάνει τις σχετικές μελέτες σε συνόηση και με την ΕΙΔΑΠ. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Τώρα κύριε Ραγκούση μου, επειδή έχουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να σας πω ότι εδώ μιλούμε για το νούμερο ένα αγαθό για τον κόσμο, το νερό, και είναι μολυσμένο, ξεπερνά το Δήμο, εγώ συμφωνώ, η Περιφέρεια δεν ξέρω τι κάνει, ή το Υπουργείο Εσωτερικών, η ουσία ξέρετε ποια είναι κύριε Ραγκούση, ότι δεν έχουν νερό στα σπίτια τους, τον 21ο αιώνα, οι άνθρωποι στο Αλεπποχώρι, και αυτό το χρησοπληρώνουν για να μπορέσουν να πιούν. Και τώρα, το νερό. Και εν πάση περιπτώσει, σας πω κάτι. Αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Ραγκούση, δεν τους ενδιαφέρει ούτε τι κάνει ο Δήμος με την Περιφέρεια ή η Περιφέρεια με το εσωτερικό. Νερό θα δουν στα σπίτια τους. Σωστά. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος και το τι έχει κάνει ο Δήμος μέχρι σήμερα. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε μία σύμβαση με τον αυτόν που είπατε Νερουλά, τον ιδιώτη που έχει το δίκτυο του Αλεποχωρίου των Μεγάρων και μας τροφοδοτούσε, ενίσχυε το δικό μας δίκτυο. Με τι τιμές? Με ποσότητα νερού το κάθε χρόνο. Το πουλούσε ακριβά όμως αυτό το νερό, ο Νερουλάς, λέμε. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εμείς το πληρώνουμε περίπου στο 1 ευρώ με συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ από την εταιρεία αυτή. Μα. Το πρόβλημα ήταν ότι ακόμα και με αυτό δεν λυνόταν πλήρως το πρόβλημα. Υπήρχε μια ανακούφιση και το 17 και το 16. Δυστυχώς φέτος, το 2018, η εταιρεία αυτή δεν δέχθηκε να γίνει σύμβαση, δεν προσήλθε να κάνει, να ανανεώσει τη σύμβαση. Γιατί? Για το ήταν για το λίγα καλοκαίρι. Τα λεφτά. Γιατί του χρωστάμε. Είναι λόγοι που δεν μου επιτρέπετε να το πω. Γιατί να το πω δημόσια, έχουν θέματα. Ναι. Αφορά την ίδια την εταιρεία. Μάλιστα, όχι, να μην το πείτε. Εμείς την καλέσαμε να συνάψουμε νέα σύμβαση, δεν προσήλθε και γι' αυτό το λόγο πλέον. Έχοντας στα χέρια μας ότι δεν έχουμε άλλη λύση για να ενισχύσουμε το δημοτικό δίκτυο, απαιτηθήκαμε τον κύριο. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, να παρέμβω λίγο σε αυτό. Βέβαια, να παρέμβετε. Μισό λεπτό. Την καλέσανε την εταιρεία αργά. Γνωρίζουν το πρόβλημα τα τελευταία 3-4 χρόνια. Να καλέσουν την εταιρεία για ενδιαφέρον το Μάιο μήνα και τον Ιούνιο μήνα να γίνει χαρτί προς το Υπουργείο Εσωτερικών για να βγουν τα χρήματα είναι πάρα μα πάρα πολύ αργά. Και να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί. Το πρόβλημα το γνωρίζουν 4 χρόνια τώρα και πολύ παλιότερα. Δεν κάνουν τίποτα. Όλες οι δημοτικές αρχές του τόπου. Το πρόβλημα έπρεπε να έχει λυθεί από πέρσι το χειμώνα, να είχαν γίνει όλες οι ενέργειες και όχι να περιμένουμε τελευταία στιγμή που όπως είδαμε το πρόβλημα της αφαλάτωσης έγινε τελευταία στιγμή, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Να απαντήσει ο κύριος Ραγκούσης. Στα μέσα του καλοκαιριού. Κύριε Γκοτσούλια, να απαντήσει ο κύριος Ραγκούσης. Κύριε Ραγκούση, τι λέτε? Νομίζω ότι ο κύριος Γκοτσούλιας ξεχνάει ή θέλει να ξεχνάει ότι η Μάνδρα έζησε μία θεομηνία και μία φωνική πλημμύρα στις 15 του Νοέμβρη του 2017. Όπου, όπως γνωρίζετε όλοι, το πληρώσαμε πάρα πολύ βαριά. Κύριε Ραγκούση μου, με συγχωρείτε. Όχι, τι σχέση έχει η Μάνδρα με το 2000... Δεν θα μιλάμε όλοι μαζί, Γιάννη. Διευκόλυνέ με, Γιάννη. Δεν θα μιλάμε όλοι μαζί. Κύριε Ραγκούση, τι σχέση έχει η Μάνδρα με το 2015? Να σας εξηγήσω κάτι. Ο κύριος Γκοτσούλιας ανέφερε ότι δεν πήραμε μέτρα νωρίτερα. Και εγώ εξηγώ. Μέχρι και το 2017... Υπήρχε κανονικά η σύμβαση, ενισχυόταν το δίκτυο και δεν είχαμε πρόβλημα. Αναμένοντας τον αγωγό της ΕΙΔΑΠ που έχει προγραμματιστεί από την περιφέρεια να κατασκευαστεί και να έρθει στο Αλεποχώρι. Αρχές του 2018, 17 το χειμώνα που αναφέρθηκε ο κύριος Γκοτσούλιας, το 2018, ο Δήμος Μάνδρας, η Δηλίας, ο οποίος είναι ένας με ένα μηχανισμό μικρό,
με τρεις μηχανικούς στο σύνολό του σαν τεχνική υπηρεσία. Τι το νοιάζει τον κόσμο, κύριε Ραγκούση μου, αυτό που μας λέτε? Εγώ σας λέω ξανά, ο κόσμος δεν έχει να πιει νερό. Βασικό, δηλαδή. Και από το 15 κολλάμε στη γραφειοκρατία. Ποιο να πάρω τηλέφωνο, πείτε μου έναν. Πείτε μου. Ροντάκο, για το αλεποχώρι, πάρε αυτόν. Να πάει νερό. Για το αλεποχώρι είναι ο αγωγός της ΕΙΔΑΠ από τα Μέγαρα. Άρα να πάρω την ΕΙΔΑΠ. Να πάρουμε την ΕΙΔΑΠ τηλέφωνο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ένας δήμος ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Ναι. Έχετε χωρίσει, μισό λεπτό κύριε Ραγκούση, έχετε χωρίσει ένα χωριό στη μέση. Το θέμα, βέβαια. Ωραία, είναι αυτοδιοικητικό το θέμα. Το μισό χωριό στα Μέγαρα, το μισό χωριό στη Μάνδρα και ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Είναι αυτοδιοικητικό. Εσείς μας λέτε ο Δήμος Μεγάρο. Εγώ θέλω να μου πείτε ποιον να πάρουμε στο τηλέφωνο που 4 χρόνια δεν έχουν νερό. Αυτό θέλω. Εμείς έχουμε ζητήσει από το φθινόπωρο του 2015 να κατασκευαστεί αυτός ο αγωγός. Από πού? Από την περιφέρεια Αττικής. Από την περιφέρεια. Αν μπορεί η αρχισυντάκτριά μου να βρει την περιφέρεια. Ένα, την περιφέρεια. Και ξεκίνησαν τις μελέτες, οι οποίες δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτός ο κόσμος πότε θα πιει νερό που το χρυσοπληρώνει, κύριε Ραγκούση? Ο Δήμος Μάνδρας της Δηλίας έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτό το διάστημα για να βρει ενδιάμεσες... Δεν μου απαντάτε, κύριε Ραγκούση. Δεν μπορώ, γιατί δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να κάνουμε αυτές τις μέρες. Ο Δημότης, πού να απευθυνθεί? Να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου? Το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί άμεσα με την αφαλάτωση. Η περιφέρεια είναι αρμόδια για να μην κάνει τη μελέτη και να κάνει τον αγωγό. Η περιφέρεια έχει αργήσει τις μελέτες, λέτε. Να πάρουμε την περιφέρεια. Ο Δήμος τόσα χρόνια και μου λέτε για τη Μάνδρα. Και ο Δήμος πρέπει να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούν να πιέζουν οι πολίτες την ΕΙΔΑΠ, την περιφέρεια, το Υπουργείο και το Δήμο. Είναι καλλικρατικός ο Δήμος, είναι υποχρέωσή του να παρέχει νερό στους πολίτες. Πρέπει να το παρέχει και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Βεβαίως και είναι υποχρέωση. Δεν μπορούμε, έχουμε καταστρέψει τα σπίτια μας, τις περιουσίες τους. Ο κόσμος δεν έρχεται, καταστρέφεται το στολίδι της Αττικής. Έχει μείνει το μόνο σημείο που δεν έχει καεί στην Αττική. Θα πάρει φωτιά και δεν θα έχουμε να σβήσουμε ούτε τη μικρότερη εστία νερού. Δεν γίνεται. Είναι πρέπει αυτό να είναι άμεση, άμεση, άμεση η τοποθέτηση της αφαλάτωσης και τα χρήματα να δοθούν μέχρι να γίνει η σύνδεση με την ΕΙΔΑΠ. Ευχαριστώ. Οι άλλοι πολίτες θέλουν, μήπως κατηγορηθούμε και τον κύριο Γκοτσούλης είναι και εμπαθή. Αλλά εγώ βλέπω εδώ, χαριτολογώντας το λέω. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχαμε πρόβλημα νερού, διότι έπαιρναν από τον κύριο Μπάρδη. Τι τη μεσολάβησε τώρα και δεν πήραν από τον κύριο Μπάρδη και στεγνώσαμε εμείς από νερό. Στεγνώσαμε. Έχω 13 μέρες να έρθει σταγόνα νερό στο σπίτι μου. Ένα απίστευτο πράγμα. Στην Ελλάδα. Εδώ μαζί μας έχουμε και τον υδρονομέα του Δήμου που αξίζει να μας πει δύο λόγια. Γιάννη, άλλος πολίτης. Όσο για τον κύριο Αντώνη, αυτό που ερώτησε και λέει ότι δεν έχει γίνει κάτι κτλ. Όσο για τον κύριο Ιδιώτη που μας τροφοδοτούσε και μας βοήθαγε τον υπόλοιπο καιρό. Για λόγους δικούς του και πιστεύω νομικά εταιρικούς, δεν μπορεί να πάρει μέρος σε κάποιο διαγωνισμό από ό,τι γνωρίζω. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Τα προηγούμενα χρόνια ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί να πάρει τα προηγούμενα χρόνια ο άνθρωπος μας βοήθησε, μας έδινε νερό, πληρωνότανε. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα πάρει το διαγωνισμό. Μας ενδιαφέρει ότι δεν έχουν νερό. Τι να σας πω, εγώ μένω χρόνια εδώ πέρα, νερό δεν έχω. Ελάτε λίγο. Εσείς. Και εγώ έχει, από μικρή είμαι εδώ, νερό είχε λίγο τα πρωινά. Τι λίγο τα πρωινά, δηλαδή, άμα θέλετε το βράδυ να κάνετε μπάνιο, δεν μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Καλοκαίρια, ούτε σταγόνα. Δεν είμαστε καλά τώρα. Αγοράζουμε νερό. Και το αγοράζουν συνεχώς νερό. Αγοράζουν νερό. Καλημέρα, λέγομαι Βασιλείο Αλεξάνδρος, είμαι αντιπρόεδρος του παλιού συλλόγου του Αλεποχωρίου που έχουμε πρόεδρο τον κύριο Ζουμπουλάκη. Λοιπόν, εκτός των άλλων, επικροτούμε αυτά που είπε ο πρόεδρος κύριος Μπουτσούλιας και επαυξάνουμε αν είναι δυνατόν αυτά που είπε και δεν έχουμε και αστυνόμευση.
ό,τι αφήνουμε το φθινόπωρο και φεύγουμε για την Αθήνα στα σπίτια μας, για το επόμενο καλοκαίρι δεν άλλο τίποτα. Θέμα. Εδώ πάμε τώρα για το νερό. Για αστυνόμενους θα τη δούμε σε άλλο θέμα. Και επίσης... Για το νερό. Άλλη πολλά πολίτες. Τα προβλήματα παρακαλώ, πάρα πολύ. Για το νερό. Για το νερό. Έχουν βάλει τους πολίτες να φτιάξουν δεξαμενές αντλίες σε μια περιοχή που είναι στο σχέδιο πόλης από το 1985 και δεν έχει μπει ούτε μισό κυβικό μπετό. Εν πάση περιπτώσει το παραβλέπουμε αυτό, το θέμα μας είναι το νερό. Να κατασκευάσει ο πολίτης δεξαμενές που φτάνει ένα κόστος γύρω στις 2-3.000 ευρώ, ώστε να υδροδοτηθεί με ένα βιτίο και να πληρώσει 70 ευρώ νερό. Ναι. Κοινώς καταστρέφει ναι. το σπίτι του. Λοιπόν, δεν έρχεται. Εμείς θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα, Γιάννη Ρίγο. Γιάννη, άστο τώρα, εκεί οι πολίτες είναι σαν αμένα κάρβουνα. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου και θα επιστρέψουμε. Όχι, εγώ νομίζω να το κλείσουμε τώρα, προς το παρόν. Ωραία. Κύριε Ραγκούση, μια απάντηση, κύριε Ραγκούση, θα συνδεθούμε ξανά μαζί σας και με την περιφέρεια, να δούμε ποιος φταίει. Μέχρι να πάει το νερό εκεί. 170.000 έχετε για το δίκτυο. Εάν είναι η ΔΑΠ υπεύθυνη να μας πάρετε να μας το πείτε, να βγούμε όλοι μαζί εδώ να κάνουμε μια συζήτηση. Εδώ μιλούμε για τριτοκοσμικές καταστάσεις. Μια τελευταία κουβέντα. Και πάμε από το Δήμο στην Περιφέρεια και από την Περιφέρεια στην ΕΙΔΑΠ, κύριε Ραγκούση. Για την απαλάτωση, μια τελευταία κουβέντα. Όχι, κύριε Ραγκούση, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε βγει εκτός χρόνου, αλλά θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του Δήμου Μάνδρας, τον κύριο Ραγκούση. Περιμένω ευχαριστούμε ακόμη θερμότερα τους πολίτες από τη Μάνδρα που ταλαιπωρούνται τόσο καιρό. Να είστε καλά.